Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα ακόμη νομοσχέδιο της κυβέρνησης που επιβεβαιώνει ότι με ρυθμούς οδοστρωτήρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεδιπλώνει την αντιλαϊκή της πολιτική. Από τη μια μεριά έχουμε λοιπόν αυτή την κλιμάκωση της επίθεσης της αντιλαϊκής από τη μεριά της κυβέρνησης. Από την άλλη μεριά τα άλλα κόμματα κάνουν διαπιστώσεις για την κατάσταση, για τα προβλήματα, για τις δυσκολίες, αλλά δεν αναφέρονται στο ποιος ευθύνεται. Γιατί αυτή η κατάσταση, γιατί αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζει ο λαός. Ποιος ευθύνεται, ποιες είναι οι αιτίες, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Είναι μόνο η κυβέρνηση με την πολιτική της. Αυτό είναι η μισή αλήθεια. Γιατί η άλλη μισή ότι η κυβέρνηση συνεχίζει με την πολιτική της το δρόμο που στρώσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις των αντιλαϊκών επιλογών. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως η κυβέρνηση προσπαθεί να αεροποιήσει την κατάσταση, να πανηγυρίζει ότι έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λοιπόν, αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν βασίζονται στο τσάκισμα των εργατικών δικαιωμάτων. Σε αυτό βασίζονται οι ρυθμοί ανάπτυξης, συγκεκριμένοι. Και τι λέτε, υπόσχεστε μελλοντικά, σε ένα απότερο μέλλον, το οποίο ποτέ δεν έρχεται, ότι θα υπάρξει μια δίκαιη διανομή του πλούτου. Αλλά υποστείτε τη φοροεπιδρομή, υποστείτε τις μειώσεις τους μισθούς, τις μειώσεις της συντάξης, την κατάρρευση των ασφαλιστικών σας δικαιωμάτων, υποστείτε τη φοροεπιδρομή και ταυτόχρονα και τα μέτρα, τα αντεργατικά υπονόμευσης και χτυπήματος του εργατικού λαϊκού κινήματος. Αυτό είναι. Και σε ό,τι αρνητικό εμφανίζεται, φταίνει οι διεθνείς εξελίξεις. Γιατί η κυβέρνηση δεν συνδιαμορφώνει με την πολιτική της διεθνής εξελίξης. Δεν παίζει ρόλο σε αυτές. Συμμετέχει όχι ενεργά στην εμπλοκή στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους, με τη σύμφωνη πάντοτε γνώμη και όλων των υπολείπων κομμάτων. Και στην Ουκρανία συμμετέχει στον πόλεμο ανάμεσα στον Ευρωατλαντικό άξονα από τη μια μεριά, Αμερικάνους, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Ρώσους από την άλλη τη μεριά, στέλνοντας οπλικά συστήματα συνέχεια, απογυμνώνοντας την αμυντική θωράκιση της χώρας, και νέα εξοπλιστικά προγράμματα παραγγέλνει, τα οποία δεν σχετίζονται με τη θωράκιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας της χώρας, αλλά με τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, με τη σύμφωνη γνώμη και την ψήφο όλων των υπολείπων κομμάτων για αυτά τα τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα που θα πληρώσει ο λαός. Συμμετέχει με τη φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα για να προστατεύσει τα συμφέροντα των εφοπλιστών και του διεθνούς εμπορίου. Και εδώ σύμφωνη γνώμη των υπολείπων κομμάτων. Και τέλος, το αποκαλυπτήριο είναι το εξής, το χθεσινό. Με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Κόσοβο εντάσσεται σε αυτό. Ποιος ήταν εισηγητής? Η κυρία Μπακογιάννη, για να ενταχθεί το Κόσοβο στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τι έκαναν τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Παπανδρέου από μεριάς του ΠΑΣΟΚ απήχανε. Έτσι με την αποχή τους ήταν συνένοχοι στο να ενταχθεί το Κόσοβο στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Γιατί αυτό είναι ολοκλήρωση μιας εικόνας η οποία δημιουργήθηκε πριν από 25 χρόνια με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, με την εμπεριαλιστική επέμβαση των Αμερικάνων, των Άλλων και των Γερμανών στο να διαλυθεί η Ιουγκοσλαβία. Τι έγινε? Επαναχάραξε το σύνορο με το αίμα των λαών. Και τώρα με αυτή την ενέργεια ρίχνουμε νέο λάδι στην πυρητιδαποθήκη των Βαλκανίων για να οξυθούν ακόμη περισσότερο και εκεί οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί. Αλλά η ακρίβεια είναι μήπως αποτέλεσμα αυτών των διεθνών παραγόντων? Δεν σχετίζονται με τις πολιτικές που διαχρονικά εφαρμόστηκαν στη χώρα μας από όλες τις κυβερνήσεις? Δηλαδή η απελευθέρωση των τομέων της οικονομίας, η ευρωνοσιακή αυτή επιταγή, τι εξυπηρετούσε? Τον ανταγωνισμό και τη μείωση των τιμών? Όχι. Εξυπηρετούσε να βρουν κερδοφόρα διέξοδο τα υπερισσορευμένα κεφάλαια. Και στην ενέργεια το είδαμε. Πράσινη μετάβαση, πράσινα αρπακτικά ωφελημένα, και θωρακίσαμε όλο αυτό το πλαίσιο με τι? Με τη ρήτρα αναπροσαρμογής και το χρηματιστήριο ενέργειας. Να γιατί υπάρχει ένα πανάκριβο ρεύμα. Είναι ευθύνη μόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ή συνολικά και των προηγούμενων κυβερνήσεων?
Άρα λοιπόν είναι αποτέλεσμα πολιτικών. Δεύτερον, δεν είναι αποτέλεσμα η ακρίβεια της πολιτικής για τους μισθούς. Δεν έχουν ευθύνη και οι σημαίνει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δηλαδή με ποιανού απόφαση καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις? Με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, κυβέρνηση Σαμαρά. Και ο κατώτατος μισθός να καθορίζεται με υπουργική απόφαση και όχι με συλλογική σύμβαση. Γιατί? Για να μην θίγεται ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία. Αυτό το νόμο τον υλοποιήσει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον εφάρμοσε βεβαίως. Και τώρα διαμαρτύρεται το ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Αριστερά για το επίπεδο των μισθών. Διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ο μέσος μισθός το 2024 υπολείπεται κατά 25% από το μέσο μισθό του 2009, 15 χρόνια πριν. Μα είναι αποτέλεσμα των πολιτικών σας. Γι' αυτό ακριβώς και η ακρίβεια επιδρά όλο και περισσότερο με μεγαλύτερη επίπτωση στα πλέον χαμηλότερα λαϊκά εισοδήματα, στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Και τρίτον, δεν σχετίζεται η ακρίβεια με τη φορολογική πολιτική. Η φορολογική πολιτική τι είναι? Δεν είναι αποτέλεσμα διαχρονικό των κυβερνήσεων με το φορολογικό σύστημα που έγινε? Η έμεση φορολογία, γιατί επιβάλλονται οι έμεση φόροι? Για να μπορέσει να δημιουργηθεί δημοσιονομική εξυγίανση και μέσα από αυτή να επιτευχθούν τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα για να διαχειριστεί το κρατικό χρέος. Είναι σύμφωνα και τα άλλα κόμματα με αυτό? Βεβαίως είναι σύμφωνα. Και τσακώνονται για τη δοσολογία. Πόσο πολύ θα είναι, πόσο μικρότερος ή μεγαλύτερος θα είναι ο φόρος? Και όχι για την πραγματική επίπτωση την οποία έχει. Και διαμορφώθηκε ένα πραγματικά αντιλαϊκό φορολογικό σύστημα, που δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό. Γιατί το φορολογικό σύστημα στον καπιταλισμό είναι ένα εργαλείο αναδιανομής του πλούτου. Από τους λιγότερο φτωχούς τα παίρνει για να τα δώσει στους περισσότερους πλούσιους. Έτσι είναι το φορολογικό σύστημα διαχρονικά. Και ο βαθμός αντιλαϊκότητάς του εξαρτάται από μια σειρά παράγοντες. Παράγοντας πρώτος είναι η σχέση έμεσων και άμεσων φόρων. Όταν η έμεση φορολογία, η πιο αντιλαϊκή φορολογία είναι στο 60% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, τότε ο βαθμός αντιλαϊκότητας είναι πολύ μεγάλος. Όταν από τα ίδια τα στοιχεία προκύπτει ότι το 95% των φορολογικών εσόδων προέρχεται από τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα, οι ανώνυμες εταιρείες συμμετέχουν μόλις με 5%, παρά την υψηλότερη κερδοφορία την οποία καταγράφουν, δεν είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόστηκαν. Και διαμαρτύρονται τώρα κάποια κόμματα για το φόρο στα μερίσματα, που είναι 5% μόλις. Να θυμίσω ότι η πρώτη πράξη μετά την έξοδο από την τυπική από τα μνημόνια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, να μειώθει ο συντελεστής φορολογίας των νομικών προσώπων από το 29 στο 26 και των μερισμάτων από το 15 στο 10. Το πήγε λοιπόν η κυβέρνηση ένα βήμα παραπέρα αυτό. Άρα λοιπόν συμβάλλατε σε αυτά τα πράγματα. Είστε συνυπεύθυνοι για το φορολογικό σύστημα το οποίο έχει διαμορφωθεί. Και αυτός ο οποίος πληρώνει είναι ο λαός. Και αυτός ο οποίος κερδίζει, αυτός που δεν πληρώνει, το μεγάλο κεφάλαιο. Μέσα από τις καταναλώσεις φοροαπαλλαγές. Ποιος επέβαλε αυτές τις φοροαπαλλαγές? Στους εφοπλιστές, συνταγματικά λέει κατοχυρωμένες. Στις τράπεζες με τον αναβαλλόμενο φόρο. Διαφωνείτε? Όχι. Δεν διαφωνείτε. Με τις υπεραποσβέσεις, με τη φορολογική επιδότηση ως επενδυτικό κίνητρο για τις νέες επενδύσεις. Άρα λοιπόν πού οδηγούμαστε? Οδηγούμαστε όλο και μεγαλύτερο τμήμα των φορολογικών βαρώντων σηκώνουν τα λαϊκά στρώματα. Και αυτό δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία. Είναι πανευρωπαϊκή και παγκόσμια εικόνα. Τι λένε οι μελέτες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί? Το 1980 ο μέσος φόρος στα νομικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 44,6%. 44,6% ο μέσος φόρος των νομικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2023 πόσο είναι? 19,9%. Να λοιπόν τι έχουμε? Μείωση κατά 55% των συντελεστών φορολογίας των νομικών προσώπων. Αλήθεια, και η φορολογία των φυσικών προσώπων ακολούθησε στην ίδια δρομή? Ή αυξάνονται οι φορολογικές συντελεστές για τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων? Ή αυξάνονται οι συντελεστές της έμεσης φορολογίας του ΦΠΑ όλο και περισσότερο? Να γιατί λέμε λοιπόν ότι αποτελεί σκάνδαλο
η φορολογική πολιτική που εφαρμόζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί στο όνομα του φορολογικού ανταγωνισμού, γιατί αυτό το οποίο θεωρούν όλα τα άλλα κόμματα, το φορολογικό σύστημα ως εργαλείο ανάπτυξης, οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα. Στο να πληρώνουν τα νομικά πρόσωπα όλο και λιγότερη φορολογία. Γι' αυτό ακριβώς και λέμε καμία εμπιστοσύνη στο φορολογικό σύστημα από μεριάς του λαού. Είναι άδικο, είναι ταξικό και πρέπει να το καταπολεμήσει. Και όχι να αποκτήσει φορολογική συνείδηση νομιμοποίησης του απαράδεκτου αυτού αντιλαϊκού φορολογικού συστήματος. Και αυτό ακριβώς το λέω εγώ, όπως πολύ ολοκληρωμένα ο εισηγητής μας, ο σύντροφος ο Τσοκάνης, μίλησε για την κωδικοποίηση του φορολογικού κώδικα φορολογίας. Γιατί τι θα υλοποιήσει αυτός ο κώδικας φορολογίας, αυτό το βαθύτατο αντιλαϊκό φορολογικό σύστημα. Τα πρόστιμα που θα επιβάλλει, σε ποιους θα τα επιβάλλει? Στους μικρούς και στους πλέον ευάλωτους. Στο όνομα της λεγόμενης πάταξης φοροδιαφυγής. Τα νέα συστήματα που το επιτρέπουν από την τεχνολογία, ποιος θα κυνηγήσει με τα νέα συστήματα? Τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα διασύνδεσης. Τους αυταπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ αντίθετα το μονοπωλιακό κεφάλαιο όλο και λιγότερο θα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Και από αυτή την άποψη, κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε σε διάφορα δημοσίευματα, είτε εσείς είτε άλλοι, σε αρνητικά δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας. Δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι. Όταν λοιπόν σε επαινούν οι εκπρόσωποι του μεγάλου κεφαλαίου, ο λαός πρέπει να ανησυχεί πραγματικά. Και πρέπει να αποτελεί κριτήριο αυτό για το λαό. Γιατί ακριβώς η αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας που βασίζεται, τι έχει ως προαπαιτούμενο, στο να θυσιάζονται όλο και περισσότερο τα δικαιώματα του λαού. Τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, αλλά και το επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών στο βωμό της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Και από αυτή την άποψη, και επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε συνθήκες έντονων αβεβαιοτήτων, αλλά και σε συνθήκες κρίσης, ύφεσης, μια σειρά οικονομιών, και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Γερμανία πρώτα και κύρια σε συνθήκες κρίσης να βρίσκεται η οικονομία της, τι έχουμε ως αποτέλεσμα μέσα από αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης? Βεβαίως να διευρύνεται η ψαλίδα όλο και περισσότερο ανάμεσα στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών και στις δυνατότητες που υπάρχουν. Μα είσαστε καλά. Διαφημίζετε τα έξυπνα και πράσινα σπίτια. Μιλάτε σοβαρά για έναν κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να βρει στέγη για να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες? Γιατί δεν μπορεί να πληρώσει τα ενίκια? Και του πουλάτε τι του πουλάτε? Έξυπνα σπίτια του πουλάτε. Φύκε λοιπόν για μεταξωτές κορδέλες. Όταν λοιπόν δεν μπορεί να πληρώσει τον λογαριασμό της ΔΕΗ, δεν μπορεί να έχει θέρμα στο σπίτι του. Ένα μεγάλο κομμάτι των λαϊκών οικογενειών. Και κατά τα άλλα τα έξυπνα σπίτια. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι βεβαίως υπάρχουν οι δυνατότητες να ικανοποιηθούν οι ανάγκες, ποιος τις αποτρέπει? Η λογική του κέρδους. Και αυτό είναι ο βασικός υπεύθυνος, η βασική αιτία να μην μπορούν να καλύπτουν λαϊκές ανάγκες. Και στα ζητήματα της οικονομίας και στα ζητήματα της παιδείας, της υγείας και παντού. Και ταυτόχρονα να γίνεται όλο και πιο άνηση η κατανομή αυτού του πλούτου. Οι πλούσιοι να γίνονται όλο και πλουσιότεροι σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι μόνο στη χώρα μας, και οι φτωχοί όλο και φτωχότεροι. Και από αυτή την άποψη, ένας βασικός δείκτης του αντιλαϊκού χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι ο δείκτης υπερχρέωσης των λαϊκών οικοκυριών. Και δεν είναι σημερινός, και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί χρωστάνε στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία? Γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν ή γιατί δεν μπορούν? Μάλλον το δεύτερο συμβαίνει για τη συντριπτική πλειοψηφία. Γιατί όταν με βάση τα επίσημα στοιχεία έχουμε, για παράδειγμα, στην 1η-1η-24 στην ΑΔΕ το 80% αυτών που χρωστάνε στην ΑΔΕ να χρωστάνε έως 3.000 ευρώ και το σύνολο του ληξιπρόθεσμου χρέους να είναι μόλις το 1,5% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα 3.100.000 που χρωστάνε ως 3.000 ευρώ στην εφορία μαζί με τις προσαυξήσεις είναι γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Δεν έχουν να πληρώσουν. Και αντί να διαγράψετε αυτό το χρέος τελείως και να απαλλάξετε με μια απόφαση
γιατί είναι μόλις το 1,5% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων χρόνων, και να απαλλάξετε από τα δοκάνια της εφορίας 3 εκατομμύρια φορολογούμενους, τους κυνηγάτε με τη σπάθη είτε της κατάσχεσης των λογαριασμών του, είτε με τις επίσης των πληστηριασμών. Και αντίθετα διαγράφεται ως ανεπίδεκτα, λέει, εις πράξεως, τα χρέη πολυεθνικών και μονοπωλιακών ομήλων. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, με την τροπολογία. Θα ήθελα να πω μια κουβέντα για την τροπολογία. Σε σχέση με το άρθρο 4. Ζητάμε, κύριε Υπουργέ, βεβαίως δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητα, και αυτό είναι ένα ζήτημα ότι δεν έχει έρθει από το Υπουργείο Άμυνας να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο άρθρο, να αποσυρθεί. Ή το Υπουργείο Οικονομικών, έστω αρμόδιος υπουργός. Γιατί ζητάμε να αποσυρθεί? Γιατί δεν μπορεί να έρθει σε μια τροπολογία που αφορά τον κώδικα φορολογίας του τι θα γίνει με τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΑΣ. Και βάζουμε το ερώτημα συγκεκριμένα. Από πότε λοιπόν ο πάγιος εξοπλισμός της ΕΑΣ συνολικά ή μόνο του εργοστασίου που βρίσκεται στον Ιμητό? Εδώ μιλάει για την ΕΑΣ συνολικά. Ο πάγιος εξοπλισμός της ΕΑΣ ΑΕ μπορεί να εκποιείται, να διατίθεται με ή χωρίς αντάλλαγμα κιόλας. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, που κάποιος είναι και πολύ σύγχρονος, για την εξυπηρέτηση άλλου δημόσιου σκοπού ή να αξιοποιείται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, από ποιον αλήθεια, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣ. Πού οδηγεί αυτή η απόφαση? Στο να συρρυκνωθεί ακόμη περισσότερο η παραγωγική δραστηριότητα των ελληνικών αμυντικών συστημάτων? Στο να παραδοθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός σε ιδιώτες, ακόμη και εκτηριακές εγκαταστάσεις, στους λεγόμενους υπεργολάβους, για να αναλάβουν τα εξοπλιστικά προγράμματα? Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, κύριε Υπουργέ. Χρειάζεται να συζητηθεί, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς λέμε ότι πρέπει να αποσυρθεί η συγκεκριμένη τροπολογία και να μην ψηφιστεί σήμερα, γιατί αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, βασικό και κυρίαρχο παράγοντα για να καταψηφίσουμε συνολικά την τροπολογία. Σας το λέμε καθαρά. Και τέλος, έκλεισα, κύριε Πρόεδρε. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση βεβαίως δυσκολεύεται. Δυσκολεύεται να επιβάλλει την αντιλαϊκή της πολιτική. Το έδειξαν χθες και οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις, οι μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις. Θα το δείξουν και οι απεργιακές κινητοποιήσεις της 1ης του Μάη. Αλλά και η άρχουσα τάξη ανησυχεί. Γιατί γίνεται όλο και πιο δύσκολο στο να μπορέσουν να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια εντός των τυχών του συστήματος. Γιατί όλο και πιο πολύ ο λαός μας, η νέα γενιά, γίνεται φανερές οι αιτίες αλλά και οι υπεύθυνοι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορεί να χρυσώσουν το χάπι της υποταγής. Γιατί χρεοκοπούν επί της ουσίας οι διάφοροι μαθητευόμενοι μάγοι επίδοξοι σωτήρες. Γιατί αποκτά ακόμη καλύτερη συνείδηση η εργατική τάξη και ο λαός μας στο ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση, αποκτά όλο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη δύναμή του και ενισχύεται ακόμη περισσότερο το ρεύμα αμφισβήτησης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτική με την οποία συμπλέεται και εσείς και τα υπόλοιπα κόμματα. Γι' αυτό ακριβώς και το ρεύμα αμφισβήτησης συχνοτίζεται και συμπορεύεται με το ΚΚΕ, γιατί αποτελεί το βασικό παράγοντα, τον ελπιδοφόρο παράγοντα ισχυροποίηση ακόμη περισσότερο της λαϊκής αντιπολίτευσης που γίνεται στους δρόμους του αγώνα, σε ένα πλαίσιο συνολικότερο ρήξεων και ανατροπών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.